Συνέγινες, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, πρέπει να σας πω κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει, μερικοί θα καταλάβετε πιο πολύ, μερικοί θα καταλάβετε αργότερα, ωστόσο όμως πρέπει να εργοδοθείτε όμως όλοι. Υπάρχει κάτι σοβαρό που θα εξελιχθεί. Όλη αυτή η κατάσταση, η οποία είναι μοναδική, θα έλεγα, στα χρονικά, σε πόλεμο, αλλά και σε μάχες, αλλά και σε χτυπήματα του καθεστώτος, παγκόσμια, αλλά και στο εθνικό μας κομμάτι. Θέλω να καταλάβετε, ότι να φανταστείτε, ότι μπορεί στην Ελλάδα, εκτός των άλλων, αυτό που συμβαίνει, που είναι παγκόσμιο και δεν είναι μόνο της Ελλάδος, για τα παγκόσμια ταμεία και η Ανατολή, αλλά και το κομμάτι το πολιτισμικό που αντιμετωπίζουμε, αλλά και το πολιτικό. Όλος ο πλανήτης έχει φτάσει σε ένα τέρμα πολιτικό. Ακόμα και η ζωή του ανθρώπου φτάνει σε ένα τέρμα, του βίου. Πάει σε μια τελειωμένη κατάσταση αποστατική, η οποία γινόμαστε σε ένα μίξερ. Βλέπουμε και στοιχεία στα χρόνια μας, όπου οι νόμοι, δηλαδή περνάνε νόμο στη Βουλή, να αλλάζει φίλο το παιδί στα 16 μόνο του. Μάλιστα. Με μια χειραγώγηση κοινή γνώμη αυτή, με μια τηλεόραση έτσι, με ανύπαρκτη πολιτεία να προστατεύσει τα πάντα, ούτε τα παιδιά της να διδάξει, δεν διδάσκει τίποτα, διδάσκει μόνο συστημικά και σε μια ζωή, σε ένα βίο, ο οποίος είναι καθαρά προστατικός, αλλά δεν σας κάνει εντύπωση για αλλαγή φίλου. Αλλαγή φίλου, ωραία. Θέλω μια γυναίκα να γίνει άντρας. Γίνεται. Για σκεφτείτε το. Δεν γίνεται άντρας μια γυναίκα. Άντρας, ασενικό, άρεν. Άντρας δεν θα γίνει ποτέ. Άντρας είναι άλλο πράγμα, είναι ανοδράση. Αλλά όπως και να έχει, βλέπετε ότι η αλλαγή φύλου θα κάνει μόνο ο άντρας σε γυναίκα. Που σημαίνει χτυπιέται το σπέρμα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που ήταν από την αρχή. Χιλιάδες χρόνια είναι το σπέρμα. Έχουμε τεράστιους βιασμούς στον πλανήτη και κανείς δεν μίλησε και κανείς δεν μιλάει. Βέβαια, ποιος θα μιλήσει, αυτοί που τους κάνανε. Σήμερα λοιπόν είναι μια στιγμή, άμα το θέλετε, χρονική στιγμή, όπου θα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και κάποιες επιλογές από εμάς τους ανθρώπους. Ακόμα και από τα υβρίδια, άμα το θέλετε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χτυπιώντας το σπέρμα, πάντα θα φυτεύουν τα δικά τους σπέρματα, τις δικές τους μεταλλάξεις. Γι' αυτό χτυπάνε τον άντρα και το σπέρμα συνεχώς. Να αλλάξει φίλο, ένα άντρα να γίνει γυναίκα. Γιατί δεν έχουμε γυναίκες? Είναι πολλά τα πράγματα και τεράστια η ανάλυση. Όμως θα πω αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι οι αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας μιας χώρας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ΦΕΚ. Όταν η Ελλάδα ίδρυσε την αστυνομία της, σύμφωνα με τα ΦΕΚ, με ένα ΦΕΚ, μισή σελίδα, μία σελίδα, δημιουργήθηκε η αστυνομία. Έκτοτε, οι αστυνομικές αρχές, βάσει αυτού του ΦΕΚ, είναι στην Ελλάδα και ισχύουν τους νόμους. Εδώ θέλω να εξηγήσω λοιπόν κάτι. Ο πλανήτης έχει θεσπιστεί με τόσες αστυνομίες και αρχές ασφαλείας σε όλες τις χώρες. Η κάθε χώρα έχει τις αρχές ασφαλείας της, όπου υπακούει στο σύνταγμά της. Πάνω από όλες όμως είναι οι παγκόσμιες αστυνομίες και οι παγκόσμιες αρχές. Για παγκόσμια εγκλήματα, για οικονομικά εγκλήματα, για εγκλήματα γενοκτονίας, για εγκλήματα κατά της ελευθερίας, του πολιτισμού, του πολιτεύματος και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό, να το θυμάστε, προσέξτε. Οι παγκόσμιες αστυνομίες και όποιες υπηρεσίες, τις λέω υπηρεσίες της έξω, υπηρεσία λέω τη μέσα, τη δικιά μας, οπότε όλες οι παγκόσμιες υπηρεσίες είναι πάνω από τον νόμο μιας χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι έχουν ιδρυθεί υπηρεσίες όπως είναι η Ιντερπόλ, όπως είναι η DIA, όπως είναι η Δέλτα, όπως είναι η CIA και άλλες. Η κάθε μία είναι για οποιοδήποτε έγκλημα, αλλά έχει και μια εξειδίκευση και συγκεκριμένα με ένα καταστατικό γιατί ιδρύεται. Αυτές οι αστυνομίες και αυτές οι μυστικές υπηρεσίες, καλά μυστικές υπηρεσίες φανερές είναι κάποια στιγμή, μπαίνουν μόνοι και κάνουν συλλήψεις. Λειτουργούν στις χώρες με ένα έγγραφο όχι πάνω από μισή έως μία σελίδα. Δηλαδή η Ιντερπόλ για να κάνει συλλήψεις στην Ελλάδα, αν χρειαστεί, που μπορεί να κάνει, ακόμα και μόνη της,
Έχει μισή σελίδα υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εσωτερικών. Αυτά κρατήστε τα που σας λέω και θα τα χρειαστείτε. Έτσι λοιπόν λειτουργεί σε κάθε χώρα. Για οτιδήποτε έγκλημα μπορεί να ανακρίνει οποιονδήποτε που τον θεωρεί που έχει στοιχεία ότι έχει κάνει ένα έγκλημα. Αλλά πάνω απ' όλα αυτές οι παγκόσμιες υπηρεσίες δημιουργήθηκαν για να μπορούν να συλλαμβάνουν, να ανακρίνουν και να σταματούν εγκλήματα κατά των ανθρώπων, εγκλήματα που διεξάγονται από χώρες σε χώρες. Δηλαδή, σήμερα στην Ελλάδα η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει ένα δικαστή. Γιατί? Γιατί ο δικαστής είναι προϊστάμενος του αστυνομικού και της αστυνομίας. Άρα και μην είσαι να κάνεις μια νου δικαστή, μια νου εισαγγελέα, δεν μπορεί να τον πιάσει κανείς. Θα πρέπει να προείσταται άλλος εισαγγελέας και θα πρέπει να του πάρει την άδεια. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η αστυνομία. Άρα η αστυνομία θα υπακούει πάντα σε εντολές, καλές ή κακές. Γιατί είναι όργανο και ό,τι της λένε κάνει. Άσχετα και αν σφίγγει τα δόντια και πολλοί αστυνομικοί ξέρουν ότι συμβαίνει. Μία όμως παγκόσμια αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει τον δικαστή. Μπορεί να συλλάβει ένα πρωθυπουργό μιας χώρας, μπορεί να συλλάβει ένα πρόεδρο δημοκρατίας μιας χώρας, ανάλογα με το τι έχει κάνει. Εφόσον έχει τις μελέτες τους και έχει διαπραχθεί το έγκλημα και το αδίκημα ή δεν εκτελείται από τη δικαιοσύνη, δηλαδή για παράδειγμα βλέπει ένα έγκλημα το οποίο η δικαιοσύνη δεν το έχει εκτελέσει και το οποίο το αποβλέπει ή οτιδήποτε έχουν γίνει εγκλήματα της αστυνομίας, η αστυνομία εγκληματεί κατά του πολίτη, η δικαιοσύνη εγκληματεί κατά του πολίτη ή ένας πρωθυπουργός είναι δυνάστης, παιδί μου, έκανε ένα πραξικόπημα. Ποιος θα τον πιάσει? Ποιος θα πιάσει ένα δυνάστη? Ποιος θα πιάσει ένα μονάρχη? Ποιος θα πιάσει έναν ο οποίος κατέλησε ένα πολίτευμα και κάνει ό,τι γουστάρει? Ποιος, έχετε να ρωτηθεί ποιος? Ποιος θα τον πιάσει? Κανένας, τίποτα. Θα μας φάξει? Πώς θα καταλαβαίνουμε? Ποιος θα πιάσει κάποιους οι οποίοι μπήκανε μες στη Βουλή και βγάζουν ό,τι νόμο γουστάρουν? Ποιος θα τους πιάσει? Η αστυνομία δεν μπορεί. Ο εισαγγελέας δεν γίνεται. Γιατί τους εισαγγελείς και τον Γενικό Εισαγγελέα και όλη την ομάδα στη δικαιοσύνη την βάζει η κυβέρνηση. Οπότε δεν μιλάει κανένας. Οπότε τι γίνεται? Έχουμε τους πολίτες οι οποίοι θα σφάζονται, θα μπαίνουν φυλακή, θα τους μαχαιρώνουν, θα τους πουλάνε, θα πουλάνε τα σπίτια τους, θα πουλάνε τις οικογένειές τους, θα τους χειρουργούν, θα τους κάνουν άντρες, γυναίκες, γυναίκες, άντρες, θα κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Βλέπετε τι κάνει η παγκόσμια αστυνομία. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι όλες οι παγκόσμιες αστυνομίες και οι παγκόσμιες μυστικές υπηρεσίες, ναι, είναι των αποστατών. Θα συμφωνήσω. Είναι έτσι. Βεβαίως όμως, μέσα εκεί υπάρχουν πράκτορες όπου δημιούργησαν μια καινούργια παγκόσμια αστυνομία, η οποία αυτή κινείται σε όλο τον πλανήτη και έχει μαζέψει πολύ καλά άτομα. Μια τέτοια αστυνομία θα μπορούσε, λέω τώρα εγώ, θα μπορούσε με μια ισχυρή δύναμη, γιατί μια αστυνομία τέτοια παγκόσμια, η οποία είναι νομοποιημένη από τον ΟΗΕ, προσέχτε, νομοποιημένη από τον ΟΗΕ, νομοποιημένη από παντού και κινείται και έχει όλα τις τα αξιωματούχους και οι αξιωματούχοι θέλουν, ή μπορεί και να υπάρχει ένας αξιωματούχος εδώ ο οποίος να είναι σε αποστολή, ο οποίος όλα αυτά που συμβαίνουν θα πρέπει να συμβούν, θα πρέπει να τελεστούν, θα πρέπει να υπάρχει ο δόλος, θα πρέπει να έχουν γίνει αδικήματα, οπότε να είναι οι κατηγορίες και όλο το φάσμα της αδικίας πολύ συγκροτημένο. Δεν πάει για τέτοια υπηρεσία με υπόνοιες. Πρέπει να έχουν γίνει τα εγκλήματα. Με αποτέλεσμα να μπορεί να κινηθεί στην Ελλάδα και να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη. Ένα τσαφ. Για παράδειγμα, η βασίλισσα της Αγγλίας μαζί με τον Πάπα έχει καταδικαστεί γύρω στα 35 χρόνια φυλακή για βιασμό ανηλίκων χιλιάδων παιδιών. Αυτά πιάσαν. Είναι εκατομμύρια τα παιδιά. Ωραία. Έχει βγει από παγκόσμιο δικαστήριο η ποινή 35 χρόνια. Ωραία. Ποιος θα την εκτελέσει? Δεν ξέρετε. Ποιος θα τους πιάσει? Η αστυνομία δεν μπορεί να τους πιάσει στην Ιταλία. Είναι κράτος στο Βατικάνο. Το Βατικάνο είναι οι Ελβετοί μέσα που φυλάνε το Βατικάνο. Δεν τον πειράζει τον Πάπα κανένας. Άρα δεν κινδυνεύει ο Πάπας, γιατί ναι μεν βίασε τα παιδάκια. Ναι μεν οι καρδινάλοι όλοι τα ξεκολλιάσαν τα παιδάκια και είναι εκατομμύρια τα παιδάκια. Αλλά δεν μιλάει κανένα. Τα σφάξαν, τα κάναν αυτοποθεσίες. Έχουν φάει λοιπόν τόσα χρόνια φυλακή.
Δεν μπορεί κανένα να εκτελέσει την απόφαση. Γιατί δεν έχει δικαιοδοσία από κάτω ή από πάνω. Πάλι δεν εκτελούν. Άμα δεν πάει η Ιντερπολ να το πιάσει. Άμα δεν πάει η CIA. Άμα δεν πάει μια μεγάλη μυστική υπηρεσία και άλλες που δεν τις ξέρετε. Ποιος θα πάει. Αυτές όμως μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να πάνε να τσιμπήσουν τον Πάπα. Πώς θα τσιμπήσουν τον Πάπα αφού οι μυστικές υπηρεσίες είναι εκείνων. Ο Πάπας είναι δικός τους. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Καθίστε να μας βιάσουν. Τι θέλω να πω. Υπάρχει ένας μεγάλος άσος, ο οποίος για να τον διαχειριστώ αυτόν τον άσο πρέπει να έχω ένα λαό, δεν είναι λαός, είναι πέτρα ο λαός, έχω πει, πρέπει να έχω ένα σύνολο πολιτών, ένα σύνολο μαχητών, ένα σύνολο Ελλήνων, ένα μεγάλο σύνολο Ελλήνων, όπου στο έθνος, όπου το έθνος στην Ελλάδα, για αυτά που έχει τραβήσει και για αυτά που έχουν γίνει, θα μπορεί μια τέτοια παγκόσμια αστυνομία να στηρίξει αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, να ανακρίνει κάποιους ανθρώπους που δεν μπορεί να το κάνει η αστυνομία. Φυσικά θα το κάνει με την συνεργασία της αστυνομίας. Όταν μια μυστική υπηρεσία δεν θέλει είτε να φανεί είτε να κάνει είτε να συνεργαστεί, πρέπει, όπως λέει η Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ, όταν έχει γίνει ένα δίκημα ή οποιαδήποτε κατάθεση ή ανάκριση, οποιοδήποτε, θα πρέπει να συνεργαστεί η μυστική υπηρεσία αυτή ή η αστυνομία ή παγκόσμια με τις αρχές της χώρας. Οι αρχές πρέπει να υπακούσουν και να γίνουν οι συλλήψεις, να γίνουν οι ανακρίσεις για τις κατηγορίες που συμβαίνουν ή για τα στοιχεία που έχουμε. Αυτό για να γίνει λοιπόν θα πρέπει και τα τμήματα και οι αστυνομικοί διευθυντές, οι οποίοι δεν είναι των Ελλήνων. Υψηλά ιστάμενοι αστυνομικοί, δυστυχώς μπορώ να πω ότι είναι δογματισμένοι και με θέσεις που τους βάζει η κυβέρνηση. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Αυτό δυσκολεύει το έργο μου. Όμως, όταν υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, όπου μπορεί και αυτή η παγκόσμια αστυνομία να διορίσει τους πολεμιστές μου ως συνεργάτες της παγκόσμιας αυτής αστυνομίας. Μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αυτό που ο πλανήτης περιμένει. Όμως για να γίνει κάτι τέτοιο που θα πρέπει να είστε στρατευμένοι, θα πρέπει να ανέβει όλος ο πληθυσμός. Μέσα σε αυτό το πληθυσμό θα είναι δικηγόροι, θα είναι αστυνομικοί, θα είναι δικαστές, γιατί δεν γίνονται δικαστές από την άλλη μεριά. Βεβαίως είναι και δικαστές που καταλαβαίνουν και είναι μπλοκαρισμένοι. Βεβαίως θέλουν να ξεμπλοκάρουν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα το καθεστώς έχει βάλει τους δικαστές μπροστά και τους έχει βάλει μπροστά και χτυπάει εμένα οι δικαστές. Φυσικά είναι με διαταγές και με εντολές. Όμως εγώ δεν έχω κάτι με τους δικαστές. Γνωρίζω ότι εκτελούν εντολές. Γνωρίζω ότι τους πιέζουν πάρα πολύ. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, ένα μικρό ποσοστό, όχι αρκετά μικρό, λίγο πιο μεγάλο, υπάρχουν δικαστές που το χαίρονται, χαμογελάνε για αυτό που συμβαίνει, το χαίρονται. Αυτά είναι τα δικά τους τα παιδιά. Με την άλλη, δεν έχω κάτι με τους δικαστές και δεν θέλω να κοντραριστώ με τους δικαστές σε ένα ενδεχόμενο στον πλανήτη να εκτελεστεί μια τέτοια μεγάλη ανατροπή. Γιατί έτσι ξαφνικά θα γίνουν όλα. Με αποτέλεσμα, αυτό που χρειάζομαι και αυτό που κυνηγάω είναι σκιές, τις οποίες τις ξέρω αλλά δεν μπορώ να τις αποδείξω γιατί οι δικαστές δεν έχουν τα στοιχεία. Όταν το τηλέφωνο πέφτει από μια σκιά και μια σκιερή σκιά έρχεται και του λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, θα μου το πει αλλά δεν μπορώ να το αποδείξει. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν θέλω τους δικαστές. Ψάχνω τις σκιές σε μια μεγάλη αποστολή η οποία θα εκτελεστεί. Το χρονικό διάστημα είναι θέμα να οριμάσει. Σαφώς το καθεστώς έκανε κινήσεις νωρίτερα και πολύ πιο αγριότερα. Έχει υποσχεθεί πράγματα σε δικαστές και λέει όπου βρείτε αυτόν τον άνθρωπο, σκίστε τον, φτιάχτε χαρτιά, φτιάχτε κατηγορίες, μπλοκάρτε τον, βγάλτε εντάλματα. Αυτά θα γυρίσουν μπούμερακ. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως θα γυρίσουν μπούμερακ. Όμως αυτό που ζητάω από εσάς συνέλληνες είναι κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Δεν θέλω να εμφανιστεί, να γράφετε. Αυτοί που ξέρουν θα το διαχειριστούν πολύ όμορφα. Θέλω σε σύντομο, σε γρήγορο χρονικό διάστημα να φουντώσει πάλι ο αγώνας. Να βγείτε όλοι μπροστά να συστρατεύσετε τους πάντες. Να είναι ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ώστε να μπορεί αυτή η μεγάλη παγκόσμια αστυνομία μέσω του έθνους και των Ελλήνων ανθρώπων εφόσον
όλα θα είναι στον αέρα και θέλω να μαζεύετε όλα τα στοιχεία, να μαζεύετε ό,τι έχουν κάνει, ό,τι έχουν βρει, να τα φυλάτε τα πάντα. Θα χρειαστούν, γιατί όλα αυτά θα είναι καταγγελίες από πολίτες, που αύριο οι πολίτες αυτοί δεν θα είναι πιο πολίτες, ένα έγγραφο, μισή σελίδα, αύριο το πρωί σε κάνει αστυνομικό της Παγκόσμιας Αστυνομίας. Τι νομίζετε, ότι ο αστυνομικός δεν έχει ούτε μισή σελίδα? Πήγε από τη σχολή, του είπανε ναι, έλα, παίρνει ένα αστυνομικός άνθρωπος. Αύριο λοιπόν μισή σελίδα θα μπορεί να συνταχθεί μια πολύ μεγάλη ομάδα αυτής της Παγκόσμιας Αστυνομίας και πάρα πολλά άτομα με στοιχεία που θα τα κρατάνε να αρχίσουν να δούμε τι έχει γίνει, να ξεκαθαρίσει ένα μεγάλο κουβάρι στην Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα το οποίο δεν έπρεπε να εμφανιστεί τώρα και δεν έπρεπε να εμφανιστεί τώρα για πολλούς λόγους στρατηγικούς. Όμως, αυτό που έχω να πω είναι: έχετε εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα λάθος. Υπάρχουν τεράστια όπλα τα οποία δεν τα έχετε αξιοποιήσει δίπλα σας. Έχετε χιλιάδες όπλα. Αυτό που λείπει είναι να φουντώσετε όλη την ψυχή και να αναπαράξετε όλοι σας τον εαυτό. Τον πραγματικό εαυτό σας, την απελευθέρωση σε αυτό που θέλετε πραγματικά, γιατί αυτό είναι αληθινό που θέλετε και ζούμε μια πολύ πραγματικά αληθινές καταστάσεις. Τώρα βιώνουμε την πραγματική ζωή. Υπάρχουν χιλιάδες μεγάλοι άνθρωποι, 50, 60, 70, 65, που κάθονται και πεθαίνουν από ανία στο σπίτι. Βγάλτε τους στον δρόμο. Φέρτε τους όλους. Όλοι αυτοί είναι αυτό που θέλουν. Είναι άνθρωποι. Όλοι αυτοί μπορούν να υπογράψουν. Μπορούν να μας πούνε χιλιάδες πράγματα. Καταγγελίες, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι συμβαίνει, τι έχει γίνει. Από την ΑΔΔ, από την ιδιωτική εφορία η οποία δεν έχει ούτε αφημί. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας δυνάστης που κάνει ό,τι θέλει. Αν το έθνος των Ελλήνων μαζευτεί πραγματικά με ψυχή και με δυνάμεις, δεν διανοείστε τι μπορεί να κάνει μια τέτοια υπηρεσία εδώ, όπου εσείς να είστε μέρος αυτής της υπηρεσίας. Τώρα βέβαια τα ακούτε λίγο περίεργα. Δεν φαντάζεστε πόσο εύκολα και γρήγορα γίνεται αυτό. Και δεν υπάρχει κάποιος να σου πει δεν τον συλλαμβάνω. Είναι διαταγή κάτω. Όπως για παράδειγμα, τη διαταγή. Δεν έχω δώσει διαταγή στον Αλέξη τον Τσίπρα. Όπως ο νόμος ορίζει. Δεν του έδωσα διαταγή του Πρωθυπουργού και του λέω: εκτελέστε τη διαταγή μου ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είμαι, που με έχει κάνει ο Δήμος, να εκτελέσετε σε όλα τα φημί και να εισπράξετε από την εφορία μου. Δεν μου απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι ναι, κύριε Ζωτ, το στέλνω λέει στην εφορία, στη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Το στέλνει στη Γραμματεία Εσόδων και μετά από 2-5 μήνες τον κάνει στη ιδιωτική εφορία. Γιατί θα μου πεις και πριν τι ήταν. Τέλος πάντων. Βλέπεις λοιπόν τώρα τι κάνει. Ποιος θα πει στον Πρωθυπουργό, γιατί βρε αγόρι μου δεν εκτέλεσες τη διαταγή που πήρες από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Ποιος θα το πει, η αστυνομία? Ποια αστυνομία, που τον βάζει και θα τον διώξει αύριο? Ποιος θα πάει στον Πρωθυπουργό? Εσύ Έλληνα μου όμως, επειδή εγώ τη διαταγή αυτή την έδωσα για σένα, δεν την έδωσα για μένα. Την έδωσα για μένα να εισπράξει ο Τσίπρας αυτά που χρωστάω ως Πρωθυπουργός της χώρας, να εισπράξει αυτά που χρωστάω στην εφορία. 27 δις από τις μετοχές ανατολής που η εφορία μου έχει βγάλει. Δεν παρά μόνος μου. Εγώ αν το θέλετε δεν ήθελα να πληρώσω και φόρο. Η εφορία με υποχρέωσε να πληρώσω φόρο. Εντάξει, λέω, άμα είναι έτσι, σπράχτε τα, τι να κάνω. Εντάξει, ας χάσω και 27 δις. Βαριές. Με φτάνουν τα υπόλοιπα. Άντε, σπράχτε τα. Για να ξεχρεώσουμε και την Ελλάδα, να ξεχρεώσουμε τα πάντα. Του δίνω λοιπόν διαταγή να εισπράξει από την εφορία και μου στέλνει απάντηση συνέτοχος της στη Γενική Γραμματεία και δεν υδρώνει τα αυτοί σας, μωρέ. Και τι να κάνετε? Λοιπόν, ακούστε. Δεν γράφω μέσα στη διαταγή να ξεχρεώσει όλα τα αφημί των αδερφών μου Ελλήνων. Ωραία. Και τώρα να ρωτιέστε γιατί με κυνηγάει να με βάλει φυλακή. Αλήθεια. Δεν ξέρετε γιατί. Είμαι κακό παιδί. Είμαι κοντός. Έχω κενό στα δόντια. Είμαι δόγμα, ε. Συνέλληνες. Βλέπετε μπροστά στα μάτια σας τι συμβαίνει. Ωραία. Εσείς σαν πολίτες έχετε δικαίωμα να του κάνετε μήνυση να του πείτε. Βρε, υπάρχει μια διαταγή. Η οποία είναι νόμιμη. Υπάρχει ΘΕΚ του κράτους που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ο Δήμος, όπου είναι ανώτερο και αυτό είναι το κράτος, και κρατικός μηχανισμός σου δίνει διαταγή να την εκτελέσεις ως ο εκπρόσωπος του ελληνικού λαού που πρέπει να εκτελέσεις. Εκτελέσαι. Δεν την εκτελείς. Ωραία. Όταν κάποιος δεν εκτελεί τις διαταγές που απορρέουν από το Σύνταγμα, πώς λέγεται νομικά αυτό? Ερώτησε τον δικηγόρο σας. Ωραία. Και τι πρέπει να κάνεις άμα δεν εκτελέσεις διαταγές? Να του κάνεις μήνυση. Κάτω. Τι να του κάνεις? Έχω έδωσε εντολή να ξεχρεώσει τα εφημί σου. Δεν το έκανα δώσω. Έπρεπε να το κάνει. Αν δεν ήταν νόμιμη διαταγή, δεν θα μου έλεγε να πάω να κουρευτώ και θα μου δίνει φυλακή γι' αυτό. Άρα εγώ του δώσα διαταγή για σένα.
Εγώ του δίνω διαταγές για σένα και εσύ κάθεσαι και με κοιτάς. Και μου λες τι κάνουμε τώρα. Γιατί να κάνουμε, δίνουμε τον άνθρωπο. Να του πω κάποια μήνυση. Όσοι είναι χρεωμένοι τα φημί σας που δεν τα ξεχρεώνει, τις τράπεζες και τα πάνε, κάντε το μήνυση. Να σου δώσω εγώ δικηγόρο. Δεν μπορεί να βρεις εσύ. Ψάχτε να βρείτε τα πάντα. Τα δίκαια είναι μπροστά σας, τα όπλα σας είναι μπροστά. Σήμερα λοιπόν με κυνηγάει και γι' αυτό. Έκανα μήνυση στον Προκόπη, τον Παυλόπουλο. Γιατί του έκανα μήνυση, εγώ προσωπικά με τον άνθρωπο. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν ξέρω κανένα. Του έκανα μήνυση θεσμικά για αυτό που υπόγραψα. Που δεν τήρησε τον όρκο του. Μπορούσε να ακυρώσει το μνημόνιο, μπορούσε να ακυρώσει τα πάντα. Την ΑΔΔ. Βεβαίως. Δεν έκανε τίποτα, ρε άνθρωπε. Είδε μια ιδιωτική εταιρεία να παίρνει το κράτο και δεν έκανε τίποτα, ρε πρόεδρε. Τι κάνει εκεί. Δηλαδή, ωραία, φέρνουμε ένα αστυνομικό να μα φυλάει. Έρχονται να μα ληστέψουν. Βγάζουν τα όπλα. Και οι αστυνομικοί μα κοιτάνε και που μα σκοτώνουν οι άλλοι. Και συνεχίζουμε ακόμα να μιλάμε ότι έχουμε αστυνομία. Εξηγήστε μου. Δεν είναι υποχρεωμένη η αστυνομία να με προστατεύσει. Ωραία. Γιατί δεν το κάνει η αστυνομία. Αν δεν το κάνει η αστυνομία, θα συνεχίσουμε να έχουμε αστυνομία. Ε, δεν απαντάτε. Άρα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ήρθαν οι αστυνομικοί εκεί, μπήκαν οι ληστές μέσα. Οι αστυνομικοί να πούμε δεν κάναν τίποτα. Οι ληστές μας φάξανε, μας σκοτώσανε. Και όλοι καλά, δεν μίλησε κανένας. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Εσύ ρε Προκόπη, τι έκανες. Εσύ ρε Πρόεδρε, ρε είσαι πρόεδρος. Είσαι πρόεδρος μου στην ελληνική δημοκρατία και δεν έκανες κάτι. Ε? Και σου στέλνω πρώτα εξώδικο, με γράφει τα παλιά σου παπούτσια. Και μετά σου κάνω μια κύρια αναφορά, τι να σου κάνω. Δεν σε καταλαβαίνω. Ή να περιμένω να βγάλω άλλο πρόεδρο καλύτερο. Γιατί μπας και τους βγάζω εγώ τους πρόεδρους. Γιατί μπας και βγάζω εγώ κυβέρνηση. Γιατί μπας και βάλετε ποτέ εσείς κυβέρνηση. Μπας και ψηφίσατε ποτέ αυτό που θέλατε. Για σκεφτείτε το. Βλέπετε πόσα όπλα έχετε στα χέρια σας. Πάμε λίγο παρακάτω. Ποιος θα πάει στον πρωθυπουργό τώρα με εξουσία να του πει. Γιατί δεν εκτέλεσες. Ωραία. Αν δεν εκτέλεσες, έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Να η κατηγορία σου. Ποιος θα το κάνει. Αν δεν το κάνει μια παγκόσμια αστυνομία, ποιος μόνο θα το κάνει. Ακούστε να σας πω ένα μυστικό. Όλα αυτά τα ποτέ δεν έχει δικαστεί δικαστής. Ποτέ. Ποτέ δεν έχουν συλλάβει δικαστή. Ποτέ. Όλοι είναι με μια ομπρέλα και μια ασφάλεια, δεν σας πειράζει κανείς. Πηδήχτε τους όλους. Δεν έχουν ποτέ συλλάβει βουλευτή εν ενεργεία. Δεν έχουν συλλάβει πρωθυπουργό. Δεν έχουν συλλάβει ποτέ κανέναν για ό,τι έχει κάνει. Δεν τους μιλάει κανένας. Έχουν μια τέλεια ομπρέλα και δεν τους μιλάει κανένας. Πότε θα τελειώσει αυτό. Κάτσε λοιπόν να σου βάζουν ποινέ σε σένα και εμένα, να μα λιώσουν όλου. Και μετά να λέμε ναι, μου έργα μου, το δεν την πετύχαμε. Μπορεί τι να πετύχει, λοιπόν, άκου τι θα κάνει. Συσπηρώνεσαι τώρα. Πετά τα ξένα σώματα από πάνω σου όλα. Ενώνεσαι σε μια γροθιά. Ενώνει όλο τον κόσμο. Και περιμένει το μήνυμα που θα το ακούσει. Το μήνυμα είναι να συσπηρωθεί. Να μαζευτεί ένα πραγματικό ικανό ανθρώπων από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Στρατιωτικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δικαστές, δημοσιοπάλοι, ξέρουν τα πάντα αυτοί. Όλο το καθεστώς χρησιμοποιεί τους ανθρώπους μας. Που τους λέει ανθρώπους του. Μα δεν είναι δική του, είναι δική μου. Μα το καθεστώς ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι μια αόρατη διαδικασία στο κεφάλι κάποιου, όπου βιάζει εμένα. Και αυτόν τον βιάζει ένας άλλος. Και ο άλλος τον βιάζει ένας άλλος. Πρέπει αυτό να σταματήσει, ρε αδερφιά. Πώς θα το κάνει. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εξουσία. Αυτή η εξουσία για να συμβεί και για να εκτελεστεί χρειάζεται εσάς. Και όλα είναι έτοιμα. Να γίνουν. Από εσάς εξαρτάται. Το ένα γραφείο ανοίγει το άλλο. Ο κάθε ένας δίνει την εμπειρία του και αναπαράγει τον εαυτό του όπως το μονοκύτταρο. Κάντε το. Τώρα, γρήγορα, οργανωθείτε, μαζεύετε τη λίστα και θα δείτε. Αυτοί είναι φοβισμένοι. Δεν τους έχει πιάσει ποτέ μπάτσος, δεν τους έχει πάει ποτέ μέσα, δεν έχουν φανταστεί ποτέ τον εαυτό τους στη φυλακή και είναι πολύ φοβισμένα αυτά τα παιδιά. Εσύ δεν το ξέρεις. Αυτοί κάθονται εκεί με μια ομπρέλα και σου λένε δεν με πειράζει κανένας. Ποιος θα με συλλάβει εμένα. Εν τω μεταξύ όλοι είναι μονιασμένοι και δεν μιλάει κανένας γιατί όλοι είναι αγγελωμένοι και ο καθένας έχει για την πλάτη του άλλου πράγματα. Άμα γίνει ένα τσάφο όμως, δεν φαντάζεστε τι θα πει το στόμα τους. Γνωρίζω που σας λέω. Δεν έχεις δει εισαγγελέα να κλαίει μόνο επειδή είναι έμεινε μόνο σου 3 λεπτά από την ασφαλιά του. Έχουμε πολλά τέτοια. Είναι πολύ φοβισμένα. Ένα τσάφι είναι, σας λέω. Μια μεβράνη είναι. Να σπάσει. Και θα σου πω μετά αν θα βγάλεις αποφάσεις και θα σου πω αν θα είναι δόλιο. Δεν το φαντάζεσαι τι θα γίνει. Δεν το φαντάζεσαι τι θα πει το στόμα τους. Δεν το μαζεύουν μετά με τίποτα. Δεν μαζεύεται μετά. Μετά θα διαλυθεί όλο το σύστημα. Μαζέψου να κάνουμε το τσάφ.
Και θα δεις τελικά πώς γίνεται. Έχει πολύ μεγάλη διαδικασία αυτό που σας λέω και δεν μπορώ να σας πω τώρα παραπάνω. Αυτό όμως που σας λέω είναι μαζευτείτε, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε, να είστε όλοι έτοιμοι. Ετοιμάστε τα γραφεία σας. Επανδρώστε τις κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις σας. Πετάτε τα ξένα σώματα έξω. Δεν χρειάζεται να τα πετάξει με άσχημο τρόπο. Απλά απαξίωσε τον βάλω στην άκρη και τελείωσε. Εντάξει, αδερφέ. Ευχαριστούμε ότι έκανε. Μπράβο, μπράβο. Πήγε παραπέρα. Δεν χρειάζεται. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Θα το πάμε αυτό τελείω με τον πολιτισμό. Έχει τα φόντα. Έχει τα εργαλεία. Θα έρθει και αυτό τώρα. Αυτό θα έρθει και θα μπορεί εσύ μετά να του λε: έλα να σε ανακρίνω. Διαφορά θα έχει εσύ. Θα έχει την εξουσία να το κάνει. Θες να το ζήσεις κι αυτό. Συστρατεύσου. Θα το ζήσεις. Κάποιοι ξέρουν τι λέω. Συστρατευτείτε να το κάνουμε. Οι παγκόσμιοι θεσμοί δεν θα μιλήσουν. Αν και δεν τους αρέσει αυτό που θα γίνει. Αλλά και τι θα κάνουν. Αφού αυτοί το φτιάξανε όταν θα πέσει το καθεστώς όλο. Γιατί έχουν κανονίσει ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση. Από αστάθμητο παράγοντα. Να πέσει όλο το παγκόσμιο καθεστώς. Όταν το καθεστώς πέσει αυτοί θέλουν να είναι μέσα στα πράγματα. Θα συμφωνήσω ότι και αυτή η υπηρεσία έχει δικά τους άτομα και πολύ ισχυρά του πλανήτη. Αλλά και τι θα κάνουν. Αν ακυρώσουν τη μια διαδικασία, θα ακυρώσουν όλες τις υπηρεσίες στον κόσμο. Οπότε θα έρθει μια ανομία. Σε μια ανομία κινδυνεύει η Ελλήνη, δεν κινδυνεύεις εσύ. Αυτοί κινδυνεύουν, δεν κινδυνεύεις εσύ. Σε μια ανομία, αυτοί κινδυνεύουν. Σήμερα, όλοι αυτοί οι νόμοι που πιέζουν εσένα είναι για αυτούς, δεν είναι για εσένα. Είναι εναντίον σου. Για αυτούς είναι. Αυτοί σου πάνε τη χώρα, δεν παίρνει τη δικιά του. Άρα καταλαβαίνει ότι δεν του συμφέρει να κουμπίσουν και σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Θα το στηρίξουν και θα κοιτάξουν να είναι και πιο μαλακά. Να πέσουν πιο μαλακά, ρε παιδί μου, να μην πέσουν από τα 10 μέτρα, πάνω από τα 2, από τα 3. Να μην σπάσουν ένα πόδι, να μην σπάσουν το κεφάλι. Αν το καταλαβαίνετε τι λέω. Ωστόσο, δεν είναι συμβουλή. Πραγματικά δεν θα ήθελα ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν. Δηλαδή δεν έχει ουσία να τους κυνηγήσω ή να τους κοντράρω όπως ένα δικαστή ή ένα αστυνομικό. Δεν υπάρχει λόγος. Ο άνθρωπος ξέρω την πίεσή του, αντιλαμβάνομαι, όπως έχω αντιληφθεί και τους δημοσιογράφους, όπως έχω πει. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι άλλα λένε έξω, άλλα λένε στο γυαλί, γιατί στο γυαλί πρέπει να πούνε αυτά, γιατί αυτά έχουν συμφωνηθεί. Αλλιώς θα τους σκίσουν τη συχνότητα, αλλιώς θα τον διώξουν από εκεί που είναι. Και σίγουρα όλοι είναι πιεσμένοι με δικαστήρια από πίσω τους. Όλο αυτό το καθεστώς διοικεί τους πάντες και λιώνει τους πάντες. Αν δεν το τελειώσουμε όλοι μαζί, δεν πρόκειται αυτό να τελειώσει. Αυτό θα το καταλάβετε. Άρα λοιπόν, όλα είναι στα χέρια σας. Και στην κατάλληλη στιγμή θα πάρετε το οπλικό σύστημα. Το οποίο θα εκτελέσει. Το οποίο θα εκτελέσετε, γιατί εσείς θα εκτελέσετε. Ποιοι είναι οι αστυνομικοί, τα παιδιά από το σύνολο δεν είναι. Ποιοι είναι οι δικαστές, εδώ δεν ήταν. Τι γίνατε, ρε παιδιά, ξεχάσατε ότι είμαστε εμείς. Είστε κάποιοι άλλοι εσείς. Τι έγινε, ρε δικηγόρη, ξεχάσατε ότι είμαστε εμείς, στη διπλανή πόρτα. Την Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν γίνεται διπλανή πόρτα. Τι έγινε, ρε παιδιά, ξεχάσατε ποιοι είμαστε. Ξεχάσατε ότι είμαστε τη ίδια ουσία με τι ίδιε ανάγκε. Τα ξεχάσατε όλα. Είδατε τελικά που είναι θέμα βίου και ζωή και δεν είναι θέμα οικονομικό. Θα το καταλάβετε σιγά-σιγά. Ωστόσο όμω, ετοιμαστείτε, σα θέλω έτοιμο. Το μεγάλο μπαμ θα γίνει. Πόσο μεγάλο θα εξαρτηθεί από εσά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, σχεδιασμό. Παίρνετε την Ελλάδα. Μην φοβάστε τίποτα. Αυτοί φοβούνται. Σταματήστε να φοβηθείτε και να οργανωθείτε. Τις κρίσεις να τις τελειώνετε γρήγορα. Είμαστε μέχρι σε μεγάλη κρίση. Σωστά. Συστρατευτείτε να προστατευτούμε. Όλοι μαζί προστατευόμαστε. Να προστατευτούμε και να βγούμε και από αυτή την κρίση. Βγούμε από αυτή την κρίση. Μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χάσανε. Τώρα κοντράρει. Τώρα κοντράρει και θα κοντράρει όσο καιρό την πετύχει. Άμα δεν την πετύχει, θα σε χαιρετήσουν όλοι. Θα γονατίσουν και θα κοιτάξουν να μην τα χάσουν όλα. Έτσι είναι το σύστημα. Να καταλάβετε. Όταν δεν το πετύχουν αυτό που θέλουν, θα κάτσουν στα τέσσερα και θα σου φυγήσουν το χέρι. Για να μην χάσουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν του συμφέρει. Πάντα έτσι δουλεύουν. Και μετά θα είναι να περιμένουν τη μεγαλοπρέπειά σου. Μόλι εσύ τι έγινε, δεν μεγαλοπρεπίζεται. Μην κοιτάζει εμεί που δεν είμαστε. Έτσι σου λένε. Πού είναι η μεγαλοπρέπειά σα. Πού είναι ο πολιτισμός σας. Μετά θα ψάχνουν για πολιτισμό. Ενώ τώρα δεν έχουν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.